κόμματα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αλέξης Αλέξανδρος Κοντός, λοιπόν, είναι εκ νέου υποψήφιος. Κατά τα 3/5 το ψηφοδέλτιο είναι το ίδιο με τις εκλογές του 2012. Είναι ο πρώτος του ψηφοδελτίου Αλέξανδρος Κοντός, ο πρώην υπουργός. Η δεύτερη του ψηφοδελτίου, η κυρία Γεωργία Ανδρέου. Ναι, η κυρία Μιχαηλίδου Ανδρέου Γεωργία, ναι. Ακριβώς, παραμένει στο ψηφοδέλτιο. Ο καινούριο στέλεχος ουσιαστικά που μπαίνει είναι ο δικηγόρος ο κύριος Ντίνος Μαλάκης. Ναι, ναι. Από την πλειονότητα. Στη μειονότητα παραμένει ο κύριος Σιαμπάν Μπαντάκ, ο οποίος ήταν και στις προηγούμενες, και προστίθεται και ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ, επαγγελματίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της Ξάνθης. Αναμενόμενο ήταν, καμία έκπληξη ακριβώς, και νομίζω ότι περίπου αναμενόμενα είναι και τα αποτελέσματα που θα έχουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Αλλά με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί το λες αυτό, Γιάννη? Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μαλάκης θα δώσει έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η συμμετοχή του θα δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να δούμε και από ποιο χώρο θα αντλήσει ψήφους. Θα είναι κάτι το ενδιαφέρον, θα το δούμε μετά την τελική σταυροδοσία. Είναι βέβαια μια εποχή όπου η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας στο πλειονοτικό στοιχείο έχει μειωθεί. Και αυτό θα παίξει το ρόλο της και θα δούμε εκεί, κατά την άποψή μου, παρά αυτή την μείωση, θα δούμε τον κύριο Κοντό να διατηρεί τις δυνάμεις του, γιατί έχουν μεσολαβήσει και μια σειρά από διαδικασίες και οι δημοτικές εκλογές, τις οποίες κυριάρχησε πλήρως ο κύριος Κοντός και οι επιλογές του, και άρα νομίζω ότι μπαίνει σε αυτές τις εκλογές, παρότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει, αυτός παραμένει ενισχυμένος. Μάλιστα. Να περάσουμε λιγάκι στο ποτάμι, το οποίο βλέπω ότι έχει μια γενικότερα, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, δυναμική. Μου κάνει εντύπωση, για τα πρόσωπα και τα οποία συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η επαγγελματική τους ιδιότητα. Πάμε λοιπόν να παραμείνουμε στην Ξάνθη. Εκεί έχουμε την κυρία Μπατζή Μπεζάζη Αναστασία Εκπαιδευτικό, τον περιβαλλοντολόγο κύριο Δημήτρη Γρηγοριάδη, τον κύριο Ιατράκη Ιωάννη Ελεύθερο Επαγγελματία Μηχανικό και τον κύριο Μαρούτσο Σπύρο, που είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο. Ο κύριος Μαρούτσος είναι καθηγητής στο τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο που ταιριάζει στο προφίλ, θα λέγαμε, αυτού του κόμματος και του Σταύρου Θεοδωράκη. Δηλαδή στελέχη ανώτερης μόρφωσης, με διαδρομή και με κοινωνική παρουσία. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν εμπλακεί ποτέ με την πολιτική και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές. Μόνο ο κύριος Ιατράκης πριν από λίγους μήνες κατέβηκε για πρώτη φορά ως υποψήφιος με μια δημοτική παράταξη, με την πέμπτη στη σειρά του Δήμου Ξάνθης κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές. Είναι πρόσωπα που δεν έχουν εκτεθεί, πρόσωπα αύγαλτα. Αυτό είναι και αρκετά καλό, γιατί ο κόσμος δεν θέλει πάντα αυτούς που βλέπει τόσα χρόνια να ασχολούνται με το συνδικαλισμό ή με διάφορα άλλα θέματα. Να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Γρηγοριάδης είναι ένα πολύ νέο παιδί, 27 ετών, περιβαλλοντολόγος, ο οποίος παίζει και ενεργό ρόλο στα δρόμενα εδώ τοπικά της οργάνωσης του ποταμιού. Ο κύριος Μουρούτσος είναι από τους πρώτους που εκδηλώθηκαν υπέρ του Σταύρου Θεοδωράκη όταν ιδρύθηκε αυτό το κόμμα, καθηγητής στο Δημόκριτιο. Και νομίζω και σημειώστε ότι το ποτάμι έχει και αρκετές ελπίδες να πάρει την τρίτη έδρα στο νομό Ξάνθης. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Νομίζω, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν το κόμμα Παπανδρέου εκτός Βουλής, την τρίτη έδρα θα διεκδικήσουν το ποτάμι και το Πασόκ. Αυτά τα δύο κόμματα. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στους πράσινους και τη συνεργασία με τη Δημοκρατική Αριστερά, όπου εκεί στην Ξάνθη έχουμε τους κυρίους Σταμουλάκη και Τραϊφόρου, την κυρία Ματούλα Τραϊφόρου. Νομίζω ότι η κυρία Τραϊφόρου δεν είναι καν από την Ξάνθη και είναι ένα πολύ αποδυναμωμένο ψηφοδέλτιο, γιατί ουσιαστικά όλη η τοπική οργάνωση, όπως τη γνωρίζαμε, και ήταν μια πολύ ισχυρή οργάνωση της ΔΗΜΑΡ και γενικότερα η ανανεωτική ισοστιμά του κόσμου ήταν πάντα κυριαρχούσαν και στον παλιό συνασπισμό για την περίπτωση, στην περίπτωση της Ξάνθης. Ουσιαστικά απέχει από τα δρόμενα, είναι από αυτούς που έχουν δυσαρεστηθεί από τις στάσεις του Πρόεδρου του κόμματος. Υπάρχει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο Χρήστος Γκαρμπούνης, που ήταν και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, και έχει πει ότι γενικότερα δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση, τόσο στα στελέχη εδώ, όσο και γενικότερα στη χώρα, να συμμετάσχουν σε αυτή την κάθοδο στις εκλογές, η οποία
προφανές είναι, δεν μπορούν να το πούν τα ίδια τα στελέχη, ότι δεν έχει πολλές ελπίδες και βρίσκονται σε μια αναζήτηση ουσιαστικά ενός προσανατολισμού πολιτικού, είτε προς το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις προς τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε προς το χώρο της μεταρρύθμισης της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, όπου επίσης όμως υπάρχει ένα πρόβλημα έκφρασης αυτή τη στιγμή, και κάπου εκεί μέσα σε αυτό το κενό, πληρώνοντας και τις ενδεχομένως λανθασμένες επιλογές της ηγεσίας, αυτός ο κόσμος αυτή τη στιγμή μένει μετέωρος ανάμεσα σε δύο χώρους και δεν θα έχει έντονη πολιτική παρουσία στο το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε, Βάσο, τα ψηφοδέλτια αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά είναι αυτά που καθυστερούν κιόλας. Του Πασόκ και του Κηδισσό. Και κυρίως του Κηδισσό, ναι, εκεί όπου ο κύριος Ξυνίδης έχει ανακοινωθεί ότι θα κατεβεί στην Ξάνθη. Ναι. Ο κύριος Μάνταντζιτς, ετήν πολύ συζητημένος ως πολιτικός γυρολόγος και τυχοδιώκτης, έχει κλείσει και επίσης θα κατεβεί. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, αν θέλετε αυτό μπορείτε να το εκλάβετε και ως παραπολιτικό σχόλιο, ότι με δεδομένες τις δημοσκοπήσεις που φέρουν τον Παπανδρέου στο 1,5 με 2%, μπορεί την τελευταία στιγμή να αποχωρήσει και να αναζητήσει κάποια άλλη στέγη, αλλά είναι λίγο αργά για τον κύριο Τσετίν. Έχει ζητηθεί πάρα πολύ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις η καθοδός του, καθώς ξεκίνησε από το ΠΣΟΚ, βρέθηκε στο επιμελητήριο να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε από τη Δημάρ να μπει στα ψηφοδέλτια της και της το αρνήθηκαν τον Ιούνιο του 2012, στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις τοπικές εκλογές, έκανε αίτηση στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το απίστευτο, πριν από 15 μέρες, και τελικά έκλεισε στο Κηδισσό. Κηδίστηση δηλαδή, όπως τα λέγαμε. Έκανε αίτηση σε άλλο κόμμα και μπήκε σε άλλο κόμμα. Ναι, σε αυτές τις εκλογές. Μόνο σε αυτές τις εκλογές κατάφερε να αλλάξει δύο κόμματα, οπότε είναι μια περίπτωση ιδιάζουσα, παρότι έχει μια δυναμική. Ναι. Ορίστε. Γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός ως πολιτικού γυρολόγου. Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο δικός μου, είναι και πανελλαδικής εμβέλειας πλέον αυτός ο χαρακτηρισμός. Έχει εδρεωθεί ως τέτοιος. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε. Είναι ενδιαφέρουσα η συνύπαρξη με τον κύριο Ξυνίδη, γιατί έχει καταφερθεί εναντίον του κύριου Ξυνίδη. Έχουν ανταλλάξει διάφορες κατηγορίες δημοσίως την εποχή της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ. Και επίσης έχει καταφερθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, παρότι τώρα πήγε στο κόμμα του. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνυπάρξουν σε ένα ψηφοδέλτιο και πώς αυτό θα εκτιμηθεί από τον κόσμο. Γιατί προφανές είναι ότι όταν ο κύριος Τσετίν μπαίνει σε ένα ψηφοδέλτιο, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν. Μάλιστα. Γιάννη, οι κύριοι Ξυνίδης και Μάνταντζη, λοιπόν, μόνο οι υποψήφοι του Κηδισσό ή πληροφορίες? Επίσης, έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι και ο κύριος Ουζούν Ιρφάν, πρώην περιφερειακός σύμβουλος και πρώην θεματικός αντιπεριφερειάρχης κοινωνικού τομέα. Ναι. Θα είναι επίσης, είναι από τους ανθρώπους που πάντα βρίσκονται κοντά στον κύριο Ξυνίδη. Γενικότερα, γύρω από τον κύριο Ξυνίδη στείνεται αυτό το ψηφοδέλτιο αναγκαστικά. Ναι. Αυτός είναι ο πυρήνας και ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου στην Ξάνθη. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι μπορεί να πάει στην Αλφα Θεσσαλονίκη ή ότι μπορεί να πάει στο Επικρατείας, αλλά θα κατεβεί στην Ξάνθη και επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του κόμματος στην Ξάνθη, τον Παύλο Χρυσοχοίδη, πρώην περιφερειακό σύμβουλο. Περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει κάτι εντυπωσιακό. Απλώς περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Τσετίν σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Για το ΠΑΣΟΚ τι έχουμε να πούμε? Για το ΠΑΣΟΚ θα είναι σίγουρα ο κύριος Σαλτούρος, ο κύριος Χουλιάρος, ο κύριος Ανέστης Αντωνιάδης. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Λίθας Μιχαηλίδου, δικηγόρου και παλιού στελέχου του ΠΑΣΟΚ και μέλους της Νομαρχιακής μέχρι πρόσφατα. Και αναζητείται και ο μειονοτικός υποψήφιος που θα εκτεθεί. Νομίζω ότι έχει βρεθεί, αλλά να μην διακινδυνεύσουμε τις. Δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη δυναμική, αλλά θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Αν θέλουμε να δούμε πού θα κινηθούν τα κόμματα, δεδομένες είναι η πρώτη και η δεύτερη θέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον να έχει το προβάδισμα και τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί από πίσω. Ο κύριος Ζεϊμπέκ και Κοντός είναι σίγουρα αδιαφιλονίκητα φαβορή για να είναι οι δύο βουλευτές. Η τρίτη έδρα. Αν το Κηδισσό είναι στη Βουλή και ο κύριος Μάνταντζη υποψήφιος και ο κύριος Ξυνίδης, δεν είναι αμέλητη ποσότητα, ο πρώην υπουργός, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι. Αν δεν είναι στη Βουλή, την τρίτη έδρα θα διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ και σε δεύτερη μοίρα το ποτάμι. Μου είπες Σαλτούρος, Χουλιάρας, Μιχαηλίδου. Μιχαηλίδου, Ανέστης Αντωνιάδης και αναμένουμε τον μειονοτικό. Για τη Ροδόπη έχεις πληροφόρηση? Όχι, δεν έχουμε πληροφόρηση για τη Ροδόπη και δεν ξέρω αν και ο κύριος Χατζιοσμάν θα είναι τελικά. Δεν θα είναι τελικά, Γιάννη. Ναι, δεν θα είναι. Αυτό ήταν. Δεν θα είναι. Ήταν ένα ζητούμενο. Δεν θα είναι. Και από ό,τι βλέπω θα είναι ο κύριος Μπακυρτζίδης, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο πρώην γραμματέας πριν πολλά χρόνια, ο Γιώργος Μαρανάς και μέχρι πρώτη και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος κατά την προηγούμενη θητεία.
Και ο κύριος Τουργκάη τώρα, ένας δημοτικός σύμβουλος, έτσι φύλαπρος κείμενος και ανήκει στον μηχανισμό του νυν δημάρχου του Γιώργου του Πετρίδη. Και από το Κηδισό περιμένουμε την κυρία Νικολέτα Πετκίδου να είναι υποψήφια, η οποία επίσης είναι γνωστός στέλεχος στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητα της κυρίας Όλκας της Τσετινέ, η οποία ήταν μέχρι πρώτην και δημοτική σύμβουλος, της Δημοτικής Συμβούλου, και του κυρίου Ιμπραήμ Σερίφου, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτην στο Δήμαρχος Αριανών. Αυτή είναι η πληροφόρηση για τη Ροδόπη. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον έτσι στοιχείο αυτό να δούμε. Βέβαια, με την αποχώρηση του κ. Χατζιοσμάν ανακατεύεται η τράπουλα ποιες αρκετά. Τα μειονοτικά της Ροδόπης. Νομίζω και εκεί είναι ένα ζήτημα να δούμε πού θα πάει η τρίτη έδρα, αν θεωρήσουμε, και θεωρώ ότι είναι δεδομένη η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη μάχη πού θα πάει. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιμένει τον πρόεδρό του εδώ πολύ σύντομα στην Κομωτινή. Ναι, την τρίτη της 7 θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα έρθει στην Ξάνθη, θα είναι μόνο στην Κομωτινή. Και δεν θα έρθει στην Ξάνθη για έναν πρακτικό λόγο, γιατί έχει έρθει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, 4 φορές για την ακρίβεια. Και για έναν συμβολικό λόγο, γιατί την τελευταία φορά που ήρθε, και ήταν τον τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου της φετινής χρονιάς, όταν είπε και έκανε και την περιβόητη δήλωση για τον μειονοτικό υποψήφιο στο Ευρωψηφοδέλτιο, είχε πει ότι θα επιστρέψω ως πρωθυπουργός στην Ξάνθη. Και άρα δεν μπορεί να έρθει πριν γίνουν οι εκλογές. Μάλιστα. Για συμβολικούς λόγους δεν θα έρθει στην Ξάνθη. Ενδιαφέρον. Και ένα σχόλιο θα ήθελα για την ανακοίνωση του δελτίου τύπου του Κίεφ, ο οποίος λέει ότι το οποίο υποστηρίζει το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, ότι δεν συμμετέχει σε εκλογές λόγω της αντιδημοκρατικής εφαρμογής του 3% που εφαρμόζεται στα πολιτικά κόμματα. Και επίσης επισημαίνει ότι δεν θα χαραμίσει, αυτό λέει χαρακτηριστικά, για μικροπολιτικά ωφέλη τη μεγάλη υποστήριξη και την αξία των 43.000 ψήφων που πήρε σε ευρωεκλογές το Μάιο. Άρα αναιρεί τον ίδιο τον εαυτό το Κίεφ, γιατί αν είναι συνταγματικό και άδικο το 3%, γιατί κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Άρα τι κάναμε στις προηγούμενες εκλογές, καταγράψαμε τις δυνάμεις μας, κάναμε μια επίδειξη δύναμης, αλλά τι καταφέραμε. Δεν καταφέραμε τίποτα πρακτικά. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό για να μην διαχωρίζω τα δύο στοιχεία των χριστιανών και των μουσουλμάνων, της μειονότητας και της πλειονότητας, αν θέλετε, εγώ αυτούς τους όρους χρησιμοποιώ. Δεν κατάφερε τίποτα με την καθοδόδο, απλώς ήθελε να επιβεβαιώσει κάποιες εσωτερικές ισορροπίες ενδεχομένως, να κάνει μια επίδειξη προς τα δύο μεγάλα κόμματα. Έδειξε και μια προτίμηση σε ένα από αυτά τα κόμματα στις προηγούμενες εκλογές. Και δεν κατανοώ γιατί να βγει αυτή η ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Φυσικά και υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα να επιλύσει η μειονότητα. Όχι μειονότητα, να επιλύσει η ελληνική πολιτεία για τη μειονότητα. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι, ένα παράδειγμα μόνο θα σας πω, μιλάμε για θρησκευτικό φονταμενταλισμό, μιλάμε για γεγονότα διάφορα στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, για πράγματα που μας μοιάζουν τρομακτικά. Βλέπουμε διάφορους να Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση του Γιάννη του Σιδηρόπουλου, όμως δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε εκ νέου κοντά μας. Αυτές οι μέρες, οι οποίες είναι μέρες πραγματικά αρκετούς δουλειάς δημοσιογραφικής, μας αφήνουν και χωρίς μπαταρία. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη, ήταν ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Θα επανέλθουμε όμως αυτό και πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δελτίο μας.